Θα πάμε κυρίες και κύριοι στις πολιτικές εξελίξεις. Φιλοξενούμε στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργό, τον κύριο Μανώλη Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα σας, κύριε Κεφαλογιάννη. Καλησπέρα. Ο επικεφαλής της ομάδας των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος βρίσκεται αυτές τις μέρες στην περιοχή μας στα πλαίσια περιοδίας. Θα ξεκινήσω όσον αφορά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις. Είδαμε χθες στην Βουλή μια σκληρή κόντρα μεταξύ των δύο πρώην συγκυβερνητών, τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα. Μετά την έχουμε διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας στον ΑΝΕΛ και σκληρή κόντρα στα χαρακόμματα πλέον ο Τσίπρας και ο Καμένος. Κύριε Κεφαλογιάννη. Κύριο Καμένο, η μάχη επιβίωσης δεν νομίζω ότι με την στάση που για τα τελευταία χρόνια μπορεί να καταφέρει. Ο κύριο Τσίπρας κάνει διαχείρισή του. Θέλει δηλαδή να επιβιώσει ο ίδιος την επόμενη μέρα μετά από την συντριπτική ήττα που θα υποστεί και στις εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές και στις περιφερειακές εκλογές που μπορεί να συμπέσουν γιατί ως τακτικιστής αυτό που θέλει να κάνει είναι να κάνει εκλογές σε πιο δύσκολο σημείο για τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό ποιο είναι, είναι ότι όταν όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που είναι το μόνο κόμμα που φαίνεται ότι τα στελέχη που δραστηριοποιούνται στην κοινωνία είναι απασχολημένα με τις δικές τους εκλογές, είτε σε περιφερειακό είτε σε δημοτικό επίπεδο είτε σε επίπεδο εκλογών, ο ίδιος να μπορέσει να αντιπαρατεθεί με ύβρις κατά τη γνώμη μου. Φοβάμαι ότι θα έχουμε τις πιο βρώμικες εκλογές που είχαμε το 1974. Ήταν πολύ σκληρός ο Πρωθυπουργός απέναντι και στον Κυριάκο Μητσοτάκη και μένω σε μια έκφραση που είπε ότι δεν θα γίνεται ποτέ Πρωθυπουργός ώστε να αποκαλείται τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων. Όπως αναφέρθηκε ο κύριος Μητσοτάκης στη Βουλή, ότι εγώ δεν θα τον αποκαλέσω ποτέ Πρωθυπουργό της Μακεδονίας, της Βόρειας Μακεδονίας. Ήταν πολύ σκληρός ο Πρωθυπουργός του κύριου Μητσοτάκη. Νομίζω ότι το φωνάζει να το πιστέψει και ο ίδιος. Μου θυμίζει μια παλιά ιστορία στην Κρήτη, που εμείς δεν είχαμε μεγάλη δύναμη ως Νέα Δημοκρατία, ο ΣΕΡΕ τότε. Πήγαινε κάποιος που ήθελε να πει κάτι καλό για τη δική μας συμπαράταξη και φώναζε στον δρόμο: Ζήτω Καραμαλή, ζήτω Καραμαλή, ζήτω Καραμαλή. Μα του λέει: Γιατί φωνάζει μέσα στο αυτοκίνητο, λέει: Άσε με να το πω δυνατά, να το ακούσω και εγώ να το πιστέψω. Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε. Χθες είχαμε την καταψήφιση του πρωτοκόλλου ένταξης από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Εξαπολύοντας φοδρή κριτική ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον Πρωθυπουργό για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Είστε σε μια περιοχή που υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τους κατοίκους, από την τοπική κοινωνία, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, όπως είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μιλάνε για μια συμφωνία πατριωτική για την περιοχή. Πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα η Νέα Δημοκρατία? Είδαμε ότι ήταν αρνητική στη Συμφωνία των Πρεσπών και συνεχίζει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, πατριωτική συμφωνία δεν μπορεί να γίνει. Έτσι λένε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε. Υπάρχουν δηλώσεις βουλευτών οι οποίοι αφήνουν έντονες αιχμές στη Νέα Δημοκρατία. Ούτε μπορεί να επικαλεστούν τη λέξη πατριωτισμό γιατί δεν είναι πατριώτες. Πατριώτες είναι αυτοί που έχουν στον κώδικα των αξιών τους πρώτα την πατρίδα, το έθνος, την οικογένεια, τις κοινωνικές σχέσεις όπως εμείς τις ξέρουμε. Αυτοί είναι διεθνιστές. Μπορεί να αυτοαποκαλούνται διεθνιστές. Γιατί η ρίζα τους είναι σε άλλο επίπεδο, είναι σε άλλη ιδεολογία. Και ως διεθνιστές δεν δώσανε προτεραιότητα σε βασικά θέματα που οι πατριώτες και τα πατριωτικά κόμματα έχουν στην προτεραιότητά τους. Και αυτό είναι μακεδονική γλώσσα και μακεδονικό έθνος. Έχω την ευκαιρία ως πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας αλλά και ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων να συζητήσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τον κύριο Ζάεφ και με τον κύριο Δημητρόφ. Τους ρώτησα, τους είπα ότι ταξιδεύω πολύ και συναντώ ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Συναντήσα κάποιον από την Νότια Αφρική, τον ρώτησα πώς ονομάζεται. Μου είπε το όνομα του άνθρωπος, του λέω από ποια χώρα είσαι, μου λέει είμαι από την Νότια Αφρική. Και πώς ονομάζεσαι, μου λέει Νότιο Αφρικάνος. Το ίδιο είναι ο Ζηλανδός, ονομάζεται Νέο Ζηλανδός. Από τη Νέα Υόρκη, την πολιτεία, Νέο Υορκέζος. Του λέει εσείς πώς ονομάζεστε, αν περάσει η συμφωνία. Θα είσαστε εκπρόσωπος του κράτους της Βόρειας Μακεδονίας και θα ονομάζεστε πώς. Μου λέει εγώ θα ονομάζομαι Μακεδόνας, που θα μιλάω τη μακεδονική γλώσσα και εκπροσωπώ το μακεδονικό έθνος. Άρα προκαλούν, συνεχίζουν να προκαλούν. Βέβαια, του λέω βγάλτε τα ακουστικά σου. Να μην μιλάμε στα αγγλικά. Μίλα μου στη γλώσσα σου. Εγώ θα βάλω τα ακουστικά μου να σε ακούσω στη μετάφραση. Εσύ μίλησε. Ο συνάδελφός μου δίπλα που θα σε ακούσει από τη Βουλγαρία θα βγάλει τα ακουστικά του γιατί θα σε καταλάβει όπως ο Κύπριος. Η γλώσσα σου είναι βουλγαρική. Με κάποιες προθέσεις από το σλαβικό αλφάβητο, ίσως και κάποιες ελληνικές. Το έθνος σου είναι ψεύτικο. Αφού ο ίδιος παραδέχεσαι, γιατί μου είχε παραδεχθεί σε προηγούμενη ερώτηση, ότι θα τον έχει το ένα μετά Χριστό, όπως το λέγει και ο Γκριγκόροφ. Του λέω με ψεύτικο έθνος, με ψεύτικη γλώσσα και ψεύτικη εκκλησία μου μιλάς ότι είσαι Μακεδόνας. Και η κουβέντα επεκτάθηκε. Αυτό είναι η ιστορία από την τρίτη κομμουνιστική διεθνή.
τότε που ο Στάλιν ήθελε να καταλάβει όλη την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και να βγει στο Αιγαίο. Μάλιστα. Μέσω της Κατερίνης και της Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Το ίδιο έκανε και ο Τίτο. Δεν μπορούν με ψεύτικα στοιχεία να παρουσιάζονται με τον τρόπο αυτό. Όμως το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας τα παραχώρησε. Αυτή είναι η ιστορία και αυτό που είχε πετύχει και ο Κώστας Καραμαλής με την Μπακογιάννη στο Βουκουρέστι και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τον Αντώνη Σαμαρά στη Λισαβόνα, δηλαδή να μην υπάρχει μακεδονικό έθνος, να μην υπάρχει μακεδονική γλώσσα, να λέγεται πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ουσιαστικά αυτοί μπορούν και το προσπερνούν τώρα και στο ΝΑΤΟ και στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Και το μόνο που μας μένει είναι να αντισταθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άραστε. Θεωρείτε ότι υπάρχουν και κάποιες ευθύνες τοπικών φορέων της Δυτικής Μακεδονίας όσον αφορά τη Συμφωνία των Προσπών, γιατί δεν αντέδρασαν όσο έπρεπε? Είδαμε ότι τον Ιούνιο που υπογράφτηκε η Συμφωνία των Προσπών, ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Καρπίδης, ήταν εκεί μαζί με κάποια στελέχη της περιφέρειας. Δεν ήταν παρόν στις κινητοποιήσεις που ήταν στην Βίγλα Πισοδερίου. Μήπως θα έπρεπε να αντιδράσουν τοπικοί φορείς της Δυτικής Μακεδονίας, να μην επέτρεπαν αυτήν η συμφωνία να υπογραφεί στους ψαράδες? Είναι πολλοί που λένε, ας πήγαιναν να την υπογράψουν στην Αθήνα. Όχι εδώ όμως, στη Δυτική Μακεδονία, στην καρδιά της Μακεδονίας. Κοιτάξτε, είναι μια εθνική ήττα. Αν και ο Καρυπίδης, ο Περιφερειάρχης, έκανε αυτό που έκανε, εμένα με λυπεί πάρα πολύ, ειδικά ως εκπρόσωπος των πολιτών. Και σίγουρα δεν άκουσε τους πολίτες του. Γιατί εδώ, που γυρίζω τώρα την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και της Μακεδονίας γενικότερα, το 90% των πολιτών είναι εναντίον αυτής της συμφωνίας. Και οι άλλοι απλώς την ανέχονται. Άρα τι έκανε, έκανε μια εξυπηρέτηση στην κυβέρνηση. Αλλά οι άνθρωποι που εκπροσωπούν τους πολίτες στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην περιφερειακή, εκπροσωπούν τους πολίτες, όχι τις σκοπιμότητες και τις κυβερνήσεις. Ο κ. Τσίπρας πήρε την ευθύνη απάνω του. Θα υποστεί και τις συνέπειες στις ερχόμενες εκλογές. Το χειρότερο όμως απ' όλα είναι ότι εμείς θα υποστούμε τις συνέπειες μιας συμφωνίας που παραχώρησε εθνική κυριαρχία, παραχώρησε ιστορία, παραχώρησε γλώσσα, παραχώρησε έθνος. Αυτό το υποστούμε εμείς για τα επόμενα χρόνια, δυστυχώς. Παρότι λέει ο Πρωθυπουργός ότι είναι μια συμφωνία η οποία το επόμενο χρονικό διάστημα θα καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι για την περιοχή. Συγκρίνεται την. Τη συγκρίνει, αυτό συγκρίνει. Εγώ τη συγκρίνω λοιπόν με τη συνθήκη της Λοζάνης. Ποια είναι η διαφορά της συνθήκης της Λοζάνης? Ότι όντως η συνθήκη της Λοζάνης μας εξασφάλισε 100 χρόνια ειρήνης και ευημερίας στην περιοχή. Η συνθήκη των Πρεσπών θα μας δημιουργήσει προβλήματα αλυτρωτισμού στην ευρύτερη περιοχή και κυρίως στην Ελλάδα. Ξέρετε τι έκανε ο κ. Τσίπρας? Ο κύριος Τσίπρας αναγνώρισε αυτό που δεν αναγνώρισαν οι Βούλγαροι. Οι Βούλγαροι μπορεί να. Οι οποίοι αντιδρούν τώρα και δεν θέλουν να μπει τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Βεβαίως αντιδρούν, διότι μπορεί να είχαν αναγνωρίσει με το όνομα Μακεδονία τη Δημοκρατία των Σκοπίων, αλλά δεν είχαν αναγνωρίσει ούτε μακεδονική γλώσσα ούτε μακεδονική εθνότητα, την οποία θεωρούν βουλγαρική. Διότι αυτή η πασπερμία των εθνοτήτων εκεί μεταξύ Αλβανών, Πομάκων, Ρωμά και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Υπάρχει και μια μειονότητα την οποία τη θεωρούν βουλγαρική. Και αυτή είναι η καταπίεση που θεωρούν ότι έκανε ο Τίτος την μειονότητα τη βουλγαρική εκείνη τη εποχή. Ξέρετε, μου είπε ο κύριος Ζάεφ, μου λέει, μα τι θες, μου λέει, τέσσερις γενιές εγώ ακούω ότι είμαι Μακεδόνας. Να χάσω την ταυτότητά μου. Δηλαδή η απάντηση είναι, για να μην χάσει αυτό η δική του, πρέπει να χάσω εγώ τη δική μου. Μα δεν είναι Μακεδόνα. Καταρχήν και τα διαβατήρια έχουν βγει Μακεδονία, δεν έχουν ούτε Βόρεια Μακεδονία. Και τώρα θα αλλάξουν για τα επόμενα 10 χρόνια. Για να δούμε. Το θέμα είναι πάντως ότι δεν τους βλέπουμε να θέλουν να είναι να χαλαρώσει αυτή η κατάσταση. Νομίζω θα είναι ακόμα πιο εμείς σκληρή. Παραχωρήσαμε εμείς όμως παραχωρήσαμε τα όπλα. Εμείς τους παραχωρήσαμε. Και η συγκυβέρνηση, ο ένας από τους μικρούς εταίρους, έδωσε το στυλό για να υπογράψει ο κύριος. Και τώρα διαμαρτύρεται. Ο κύριος Τσίπρα και τώρα διαμαρτύρεται. Να έρθουμε στην αυριανή επίσκεψη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θα βρεθεί στην Κοζάνη, θα βρεθεί στη Δυτική Μακεδονία για να στηρίξει τις αυτοδιοικητικές εκλογές και φυσικά την υποψηφιότητα του Γιώργου του Κασαπίδη. Είναι έτοιμη η Νέα Δημοκρατία για αυτές τις εκλογές? Τελικά θα δούμε τριπλές εκλογές το Μάιο, κύριε Κεφαλογιάννη, ή θα έχουμε μόνο τις αυτοδιοικητικές και τις ευρωεκλογές? Ο κύριος Τσίπρας θες μίλησε ότι οι εκλογές θα δείτε στο τέλος της τετραετίας, κύριε Μητσοτάκη. Ο κύριος Τσίπρας θα και κάνει. Επιμένει μάλλον, ίσως κάτι περιμένει. Ίσως οι δημοσκοπήσεις δεν είναι και καλές. Αυτή τη στιγμή εδώ έχουμε τεράστια διαφορά γύρω στις 12 μονάδες. Ναι, φανταστείτε όμως ότι γίνουν εκλογές και ευρωεκλογές μαζί και μετά να ζητάει εκλογές εθνικές τουλάχιστον τετραετίας, ο κύριος Τσίπρας θα σαρωθεί, θα εξαφανιστεί πολιτικά από το χάρτη. Επειδή είναι τακτικιστής και δεν τον ενδιαφέρουν οι πολιτικές με βάση, ας πούμε, μια εθνική προσέγγιση. Θα τις κάνει στο καλύτερο σημείο κατά τη γνώμη του για αυτόν και στο πιο δύσκολο σημείο για την Νέα Δημοκρατία. Προσωπικά έχω την πεποίθηση ότι θα γίνουν μαζί. Αλλά αν γίνουν μετά καλοδεχούμενος, εκεί θα συντριβεί ο κ. Τσίπρας, δεν θα μπορεί να κάνει ούτε διαχείρισή τας. Παρότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι έχει δώσει κάποιες παροχές τώρα το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, κάποια χρήματα, δεν του βγαίνουν αυτές οι παροχές
στις δημοσκοπήσεις. Γιατί η Ελτζέιν Διθιάν είναι υπερήφανος λαός, έχει δείξει η συνσωρία του. Δεν μπορεί από τη μια μεριά να βάζεις αυτά που υποστήκαμε ως έθνος, την ταπείνωση που υποστήκαμε με τα δύο αχρίαστα μνημόνια του κ. Τσίπρα που μας στήχησαν 100 ή 200 δισεκατομμύρια κατά τους αξιωματούς που δεν ανήκουν στην δική μας πολιτική οικογένεια, ανήκουν περισσότερο στη δικιά του πολιτική οικογένεια, και με το εθνικό πένθος που έχει κηρύξει ο ελληνικός λαός και κυρίως ο λαός της Μακεδονίας με το θέμα των Σκοπίων. Αυτά δεν εξαγοράζονται. Μάλιστα. Δεν είναι οι Έλληνες πολίτες, είναι υπερήφανοι, δεν εξαγοράζονται με τέτοιου είδους παροχές, ούτε προεκλογικά θέματα. Ωραία, να κλείσουμε με την επίσκεψη την αυριανή του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κάνει περιοδίες σε όλη τη χώρα. Έχετε αναστηρίξει τους υποψήφιους. Πείτε μας λίγο τι το πρόγραμμα του Πρόεδρου και πώς θα κινηθεί. Ο κύριος Μητσοτάκης έρχεται εδώ, όπως είπατε, για να στηρίξει την υποψηφιότητα του Γιώργου Κασαπίδη. Ενός ανθρώπου ο οποίος κοσμεί το ελληνικό κοινοβούλιο και θα είναι κατά πάσα πιθανότητα, εγώ έχω τη βεβαιότητα, ο επόμενος περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας. Αλλά έρχεται και για άλλους συμβολικούς λόγους. Ο παππούς του αγωνίστηκε στη Μακεδονία μαζί με άλλους κριτικούς. Και θα καταθέσει στεφάνι βεβαίως η Σιάτιστα στη μνήμη του παππού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξέρετε, εμείς οι κριτικοί είμαστε υπερήφανοι για όσους από την οικογένειά μας πολέμησαν στους Μακεδονικούς Αγώνες. Και επειδή και εμείς είχαμε εκείνη την εποχή τους αγώνες για την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, οι Κρήτες ήταν αντιμοπόλεμοι. Οπότε με χαρά ήρθαν και έδωσαν τον αγώνα τον εθνικό στη Μακεδονία. Έχω κι εγώ προπάπου Βασίλη Κεφαλογιάννη, που μοιάζει και πάρα πολύ φυσιογνωμικά και με τον μεγαλύτερο αδελφό μου, ο οποίος και αυτός έδωσε μάχη στη Μακεδονία. Και είπα και στη συνέντευξη τύπου ότι αυτό που ήταν τιμή για κάθε κριτική οικογένεια είχε να έχει και το όπλο, το Μάουζερ τότε που έδιναν οι εθνικές κυβερνήσεις από την Αθήνα σε όλους όσους ερχόταν να πολεμήσουν στη Μακεδονία. Αυτά είναι η παρακαταθήκη ιστορική κάθε οικογένειας. Και ένα τέτοιο έχει ο Κυριάκος στο σπίτι του στα Χανιά.